Έδωσε έναν αγώνα για τις ευρωεκλογές, πήγε πάρα πολύ ψηλά. Και ο αγώνας που έδωσε και μόνο αυτός αξίζει τα συγχαρητήρια. Κύριε Κυρίτση, εάν κάνουμε αυτή την αγωγή που έκανε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή σε αποτέλεσμα εθνικών εκλογών, να προσχωρήσω εγώ σε αυτή τη λογική, για να κάνω την ερώτηση. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει 130 έδρες. Προσπερνώ τις 28 της Χρυσής Αυγής, γιατί δεν θα ήταν προσβλητικό και μόνο για να σας το πω. Πρέπει ή να κάνει κυβέρνηση μαζί με το Ποτάμι και τους Ανεξάρτητους Έλληνες ή με το Κομμουνιστικό Κόμμα και τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Αφού κάνει αυτή την αναγωγή σήμερα ο κύριος Τσίπρας, σήμερα μπορείτε να μου πείτε με ποια συμμαχία θα σχημάτιζε κυβέρνηση. Να σας πω. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτή την αναγωγή για να σχηματιστεί κυβέρνηση από αυτή τη Βουλή. Εξήγησε γιατί. Μα τα αποτελέσματα. Δεν γίνεται στην τρίτη λέξη να με διακόπτετε όμως. Μα τα αποτελέσματα όμως, κύριε Κυρίτση. Τα αποτελέσματα αυτών των ευρωεκλογών παίρνει και κάνει την αναγωγή. Ναι, εξήγησε λοιπόν γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται σε απόλυτη δυσαρμονία η κοινοβουλευτική πλειοψηφία με το εκλογικό σώμα. Αυτό είναι ένα πράγμα. Εκλογική αριθμητική. Χωρίς να έχουν γίνει εκλογές, με ποιον θα πας δεν υπάρχει και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά θέλω να απαντήσω σε αυτό το οποίο ελέγχθη περί εκλογών κάθε 4 χρόνια. Αυτό είναι πολύ καλό και πολύ σωστό. Ισχύει όμως για χώρες που οι κυβερνήσεις βγαίνουν με ένα πρόγραμμα και το εφαρμόζουν. Εδώ είναι κολοτούμπες. Κοροϊδεύουν τον κόσμο και ο κόσμος πρέπει να έχει το δικαίωμα να τους δείξει. Πάμε για εκλογές στην περιφέρεια Αττικής, κύριε. Κολοτούμπες και αποδοκιμάζονται. Κύριε Κυρίτση, σε 2 χρόνια, μισό λεπτό ρε παιδιά. Δηλαδή η κυρία Δούρου είναι με πενταετή θητεία. Άρα λοιπόν, αν η κυρία Δούρου κάνει το πρώτο της ατόπιμα και πει ας αλλάξει την τακτική της και μαζέψει τα σκουπίδια μνημονιακά, πάμε για εκλογές στην περιφέρεια Αττικής. Μένει σοβαρά πράγματα αυτό τώρα. Αν η Δούρου δεν κάνει αυτά που είπε, ας στηρίξει ο λαός, ναι. Μα αυτά είναι γελιότητες, με συγχωρείτε αύριο δηλαδή. Το πρωί. Όπως είναι όλο αυτό το πράγμα μια γελιότητα του να ανάγουμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σε εθνικές εκλογές. Μα εσείς το κάνετε και αυτό. Να δίνουμε με Νέα Δημοκρατία το κάνετε. Στο τυπή Νέα Δημοκρατία το κάνετε. Πήγε στο πρόεδρος της Περαβλίας. Μισό να διατηρήσει την θέση του κύριου Βενιζέλος, δεν έλεγε. Είναι όλο αυτό ένα πράγμα το οποίο έχει να κάνει με την κοινωνία και τίποτα άλλο. Πάντως κύριε Κυρίτση, δεν την κάνουμε. Κάνουμε εμείς την αναγωγή. Ήταν η δήλωση του κυρίου Τσίπρα μετά το συνάδελφο με τον κύριο Δημοκρατία. Έπρεπε να κάνει να ολοκληρώσει. Έχασε 11 μονάδες. Όλη την κοινωνική του διακλήματος. Μισό λεπτό γιατί μιλάει η Χριστίνα Ιποραή και δεν την ακούμε. Έλα Χριστίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές. Όπως και να το πάρουμε, οριζοντίως, καθέτος, διαγωνίως, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος χάσαν. Τι να κάνουμε τώρα. Μια ιστορική νίκη, αλλά δεν ιστορική, έχει τη δυναμική. Πώς να το κάνουμε, εντάξει, θα την αποκτήσει τη δυναμική. Εάν δεν έχει δυναμική ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να πούμε για τους άλλους. Το έχουν έντονη δυναμική προς τα κάτω, για να πάνε στο 15 την άλλη φορά. Αν μιλάμε για δυναμικές, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δυναμική προς τα πάνω και άλλη δυναμική προς τα κάτω. Δεν μπορείτε να ξεπεράσετε την ερωτή σας. Κύριε Πορτοσάλτε, δεν σας ακούω γιατί δεν είναι δυνατόν. Περάσατε την οροφή σας. Πιάσατε τα δάνη κι εσείς. Και εσείς δεν μπορέσατε να ξεπεράσετε το ποσοστό. Νομίζετε, τα έχετε ξαναπεί αυτά. Τα έχετε ξαναπεί αυτά και έχετε διαψευστεί. Μην εκτίθεστε. Μα τι αριθμοί το λένε εδώ. Η ψήφος των ανθρώπων. Εσείς οι μεγάλες ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να λέτε, όσο και να αποπανιώσετε. Μετράτε ό,τι θέλετε. Κάτι έβγαζε, λες όλα. Τι να κάνουμε. Όπως μετράμε την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Το ίδιο μετράμε και το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να υπερβεί τον εαυτό του. Παίρνεις πολύ απλό. Στις εθνικές εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία. Τεντώνεις τις ευρωεκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ του 2009. Φέρνεις τα αποτελέσματα του 2005 και λες έκανε το ΣΥΡΙΖΑ. Να σου σε πω σύγκριση με τις εκλογές του 2012, η Νέα Δημοκρατία ιτήθη. Όπως ιτήθηκε και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεπέρασε τον εαυτό του. Δεν θέλει άλλη κουβέντα αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, κάνουμε πλακίτσα τώρα. Έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, οκ. Δεν είπα ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το ξαναπώ τρίτη φορά. Δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, ρε Γιώργο, ούτε με τον πόνο. Κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ιστορική νίκη. Το λέμε από το πρωί ως το βράδυ. Κυβέρνηση δεν σχηματίζει. Και δεν μπορούμε με τα 25, τα 27 και τα 30 χωρίς να σχηματίζουμε συμμαχίες. Σε ρωτάω με ποια κόμματα θα συμμαχίζεις και μου λέτε κοινωνικές συμμαχίες. Κόμματα θέλουμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μετά τις βουλευτικές εκλογές. Α, μετά τις εκλογές. Βεβαίως. Πώς τώρα. Να σας πω πώς θα γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές. Θα σκίσει. Αν του λείπουν και. Αυτό τώρα θεωρεί. Μια ψήφια θα πάρει μέσα από μια.
Μια χαρά. Θεωρία δεν με κάνει. Χαρακτηριστική. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σπεκουλάροντας. Και το ξέρετε όλοι. Όχι, και γι' αυτό δεν θέλει να γίνουν εκλογές. Δηλαδή, σε υπερβάσει το αποτέλεσμα των εκλογών, θα συμπεριφερθεί το ίδιο η κοινωνία σε εθνικές εκλογές. Αυτά είναι. Με συγχωρείτε, αλλά είναι όλοι φαντασιώσει. Σχηματίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Αυτό ζητάει τώρα και ο Πέτρος. Γιατί βλέπω και τον τίτλο που έχετε περάσει. Μετά ο οποίος είναι λάθος. Με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Δεν την άνοιξε μετά. Μισό λεπτό. Δεν την άνοιξε, παιδιά, διαστρεβλώνεται τα πάντα. Αλλά θέλουμε να τα βάλουμε, αν θέλουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία. Ναι, αλλά αλλάξτε τον τίτλο, είναι λάθος ο τίτλος. Αν θέλουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία. Με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών ζητάει την πτώση της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ναι, και αν είχε λίγο τσίπα η κυβέρνηση, είχε πάρει τη φύση. Ζητάει με το 31% δεν έχει νομιμοποίηση να περάσει μέτρα και να κάνει επειδή, τα πραγμάτια και το χρέο. Θοδωρέ, να σηκώσω τον Γκάντι. Δεν είναι εθνικές εκλογές αυτό που είχαμε χθες. Και επειδή να σηκώσω και τον Γκάντι, ο κύριος Τατσόπουλος είπε ότι κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυβέρνηση δεν μπορεί να σηματίσει. Να καταλάβουμε τη διαφορά. Ένα δευτερόλεπτο θέλω. Το είπε ο κύριος Τατσόπουλος. Κριτική και σε αυτό. Ένα δευτερόλεπτο θέλω. Κριτική. Σε κάτι αφήσεις, που λέει ένας λοιπόν, καλεσμένος μας να μην το βάζουμε τίτλο. Είναι. Γιατί κακό είναι αυτό. Ο κριτική, κάτι που λέει ένας καλεσμένος μας να μην το βάζουμε τίτλο. Βεβαίως, γιατί λέω ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ωραία, κύριε Τατσόπουλε, πριν πείτε κάτι, να παίρνετε την άδεια από τον κύριο Μιχόπουλο. Καλά, για να βάζουμε και εμείς τον τίτλο. Πάμε λοιπόν να καταλάβετε τι ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το έχετε καταλάβει. Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν ποιος βγάζει κυβέρνηση. Οι βουλευτικές εκλογές με το 31% της δύο κομμάτων της κυβέρνησης δείχνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν διαπραγμάτευση για κανένα μα θέμα. Δεν είχαμε βουλευτικές εκλογές, παιδί μου. Αυτό σας λέω. Να πέσει λοιπόν η κυβέρνηση να κάνουμε βουλευτικές. Κάνουμε την κουβέντα, αφού δεν έχουμε όμως. Και να κάνουμε βουλευτικές. Για ευρωεκλογές ψηφίσαμε χθες. Θοδωρή. Και παρόλα αυτά δεν μπόρεσε.